Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ιδιαίτερο είναι το κινέζικο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας αλλά και την Πελοπόννησο. Μάλιστα, αυτό μεταφράζεται έμπρακτα και σε τομείς όπως οι εξαγωγές, με το ελαιόλαδο να εκτοξεύεται μέσα σε ένα χρόνο κατά περισσότερο από 354%. Ελαιόλαδο, κρασί, γαλακτοκομικά και τελευταία και αρτοσκευάσματα και γλυκά αποτελούν τις κατηγορίες τροφίμων και ποτών που φαίνεται ότι συγκινούν περισσότερο τους Κινέζους και δημιουργούν σημαντική εξαγωγική προοπτική για τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών. Ήδη από πέρυσι έχουν εντατικοποιηθεί προσπάθειες για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, κάτι που φαίνεται και από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν σε 115.352.781 ευρώ, σημειώντας αύξηση 269,1%. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου, αυτές το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε αξία σε 1.193.020 ευρώ, έναντι μόλις 256.810 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 364,55%. Με την επίδοση αυτή, η Κίνα αποτελεί τον 7ο μεγαλύτερο πελάτη του ελληνικού ελαιολάδου. Ήδη το 2011 είχε καταγραφεί αύξηση των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου κατά 79% σε σχέση με το 2010. Από 3.298 τόνους σε 5.290 τόνους. Το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στην κινέζικη αγορά είναι της τάξης του 9%, με την Ισπανία και την Ιταλία να κυριαρχούν έχοντας αποσπάσει μερίδιο 50 και 35% αντίστοιχα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης σε ένα από τα μεγαλύτερα δορυφορικά κανάλια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τόνισε πως ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλη κινέζική σύμπραξη για επενδύσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου στον τομέα της ενέργειας και της μεταφοράς αγροτικών προϊόντων και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κίνας. Οι σχέσεις φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας θα βοηθήσουν αποφασιστικά σε ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής πολιτιστικού αποθέματος και κυρίως διαμέσου των νέων, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους κήρυκες για το μέλλον. Δήλωσε ο κ. Στατούλης και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της για την ανάπτυξη, έχει επιτύχει τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Στην πολιτική τώρα επικαιρότητα, αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση, όμως το δύσκολο έργο συνεχίζεται. Ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα των συναντήσεων στο εξωτερικό αλλά και τον επικείμενο σχεδιασμό των μέτρων. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στο μήνυμά του πως δίνουμε μάχη για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος εξόδου της χώρας από το ευρώ. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γυρίζει το καράβι. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στην κουβέντα που είχε μπροστά στις κάμερες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενδιαφέρον ταξίδι. Ενδιαφέρον. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει το καράβι, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο όγκο δουλειάς ή πιο εύκολη δουλειά. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Και τρέχουμε. Ο κύριος Σαμαράς, λίγο μετά την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δίνουμε μια μάχη για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος εξόδου της χώρας από το ευρώ. Δίνουμε μια μάχη για να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας και δίνουμε μια μάχη για να φέρουμε πιο κοντά αυτό που και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε, δηλαδή να φέρουμε πιο κοντά την ανάκαμψη. Περισσότερες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά. Να έρθει επιτέλους η ώρα της ανάπτυξης για τον τόπο. Το λόμπι της δραχμής έχασε έναν γύρο αποφασιστικό. Εμείς όμως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά, τις τελευταίες, αλλά πολύ δύσκολες αποφάσεις. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί σήμερα έπεσαν υπογραφές για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο. Θα μπορούσαμε να το πούμε πλέον με τον πάλιο εθνικό δρόμο, έτσι όπως τουλάχιστον να σε ελπίσουμε ότι σε λίγες μέρες θα εξελιχθεί η κατάσταση και έχει να κάνει με την κατολή στο Δερβαίνη. Πολλά περισσότερα θα μας πει η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, κυρία Ντίνα Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. 2 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Νικολάου, για την παρέμβαση στο Δερβαίνη.
Ακριβώς. 2.030.000 ευρώ για την παρέμβαση στο Δερβαίνι, για την κατολίση στο Δερβαίνι. Είναι μια απόφαση η οποία αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό, κύριε Κανελόπουλε. Υπεγράφει από τον αναπληρωτή υπουργό ΙΠΕΚΑ, τον κύριο Καλογιάννη, και αναμένεται στο αμέσως χρονικό διάστημα, πολύ σύντομα δηλαδή, να ξεκινήσουν οι εργασίες για να μπορέσει άμεσα να γίνει η αποκατάσταση στο συγκεκριμένο δρόμο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τις κατολιστήσεις στο ύψος του Δερβαινίου. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα σημεία επικίνδυνα αυτού του τμήματος του Εθνικού Δρόμου, γιατί κατά επανάληψη έχουμε δει παρεμβάσεις από την περιφέρεια και ουσιαστικά και προς την αρμόδια εταιρεία, που σε εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι είναι υπεύθυνη για αυτές τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Τι γίνεται, υπάρχουν κάποια χρήματα, τι θα γίνει? Λοιπόν, χαίρομαι που το βάζετε, κύριε Κανελόπουλε, έτσι το θέμα. Να πούμε καταρχήν ότι με την είδηση της υπογραφής της συγκεκριμένης απόφασης από τον κύριο Καλογιάννη, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί θα γίνει πραγματικότητα η αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Θα θυμάστε στην επίσκεψη και στην αυτοψία που έκανε ο Περιφερειάρχης στην περιοχή αυτή, ότι είχαμε ξεκαθαρίσει πως για μας αυτός ο δρόμος, η παλιά Εθνική Οδός, από τα Παραδείσια μέχρι την Τσακώνα, θα πρέπει να είναι ένα απόλυτα ασφαλές οδικό δίκτυο, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του νέου δρόμου που θα συνδέει την Τρίπολη με την Καλαμάτα. Θα πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε και όχι να εγκαταλείψουμε το συγκεκριμένο οδικό άξονα. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από το ότι χαιρετίζουμε την υπογραφή της απόφασης για την αποκατάσταση σε σχέση με τις κατολιστήσεις, είμαστε σε εγρήγορση και περιμένουμε να τηρηθεί απόλυτα η δέσμευση της ηγεσίας του ΥΠΟΜΕΔΗ, του αρμόδιου Υπουργείου, για να υπάρχει αποκατάσταση και σε άλλα σημεία του οδικού άξονα από τα Παραδείσια μέχρι την Τσακώνα, κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά επίσης και κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από την παραχωρησιούχο εταιρεία, τον Μορέα, που έχουν προκληθεί από την κυκλοφορία των οχημάτων που στην περιοχή λόγω των εργασιών που γίνονται στον υπόλοιπο οδικό άξονα. Οπότε, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι και σε αυτό το ζήτημα. Το οποίο θεωρώ ότι θα γίνει. Τα είπαμε και στην Καλαμάτα αυτά, κύριε Κανελόπουλε, και αναμένεται ίσως και αυτή την εβδομάδα, το αργότερο την επόμενη, συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον κύριο Καρνέζη και εκπροσώπους της εταιρείας, της κοινοπραξίας, για να δούμε ακόμη μια φορά όλα τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει στο σύνολο του οδικού άξονα. Μείνετε μαζί μας να δούμε ένα θέμα που έχει σχέση με την περιφέρεια και που προκαλεί αίσθηση και έκπληξη. Ως υπεξαίρεση, χαρακτήρισε τη μετατροπή ποσοστού χρημάτων του καταθετικού λογαριασμού της περιφέρειας Πελοποννήσου σε ομόλογα του δημοσίου, τα οποία έχουν χάσει την αξία τους από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πέτρος Στατούλης ανακοίνωσε την προσφυγή της περιφέρειας Πελοποννήσου στη δικαιοσύνη, προκειμένου να εξεταστούν οι ποινικές ευθύνες όσων χειρίστηκαν τα χρήματα αυτά, καθώς και του διοικητή της τράπεζας, με απόφαση το οποίο έγινε η πράξη. Ο συμπεξαίρεση χαρακτήρισε ο Πέτρος Στατούλης τη μετατροπή από την Τράπεζα της Ελλάδος ποσοστού χρημάτων του καταθετικού λογαριασμού της περιφέρειας Πελοποννήσου σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία έχουν χάσει την αξία τους. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε και προσφυγή κατά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με απόφαση του οποίου έγινε η πράξη. Να βρούμε καινούργια εργαλεία πάνω στο πρόβλημά μας. Και βέβαια το σημαντικότερο ζήτημα είναι αυτή η λογική της υπεξαίρεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, με απόφαση του διοικητή. Γι' αυτό και καταθέτουμε ποινικά και δικαστικά απέναντι στις ποινικές και αστικές ευθύνες που έχει ο διοικητής της τράπεζας και η τράπεζα και στο διοικητή της τράπεζας. Γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι υπεξαίρεση. Και επειδή νομίζουν ότι μπορούν εύκολα να μιλάνε με κάποιους άλλους, εμείς τους αποδείξαμε ότι τα χρήματα που υπεξαίρεσαν από τον καταθετικό λογαριασμό της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι υπεξαίρεσης και δεν έχει καμία σχέση με καταθετικούς λογαριασμούς που είχαν γίνει πριν το 2009, οπότε πιθανόν να υπήρχε η δικαιολογία ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας μπορούσαν να μετατρέψουν ένα ποσοστό σε ομόλογα. Άλλωστε, στα κέρδη των ομολόγων των τραπεζών, οι δημόσιοι οργανισμοί ποτέ δεν ήταν μέτοχοι του και όλων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Βλέπουμε λοιπόν ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που ανακύπτει.
και που έχει να κάνει με την υπεξαίρεση, να την βάλουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, έτσι όπως την ανέφερε ο Πέτρος Στατούλης, ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και κυρία Νικολάκου, είναι οριακός όρος υπεξαίρεση, έτσι? Κύριε Κανελόπουλε, είναι όμως ένας όρος που ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο με έκπληξη αντικρίσαμε όταν κάποια στιγμή ζητήσαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος να μας ενημερώσει για έναν λογαριασμό τον οποίο είχαμε. Και εκεί ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία ότι το ποσό των 2.277.000 που ξέραμε ότι είχαμε με βεβαίωση της Τράπεζας το 2011 είχε γίνει 652.816 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν είδαμε αυτό το ποσό, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς κανένα έγγραφο, χωρίς καμία επικοινωνία, μας έκανε εντύπωση που το 2012 η Τράπεζα Ελλάδος δεν μας ενημέρωνε για την κίνηση του λογαριασμού όπως συνήθιζε να κάνει. Και να σας πω ότι πρόκειται για ένα λογαριασμό διαθεσίμων, όπου ουσιαστικά τροφοδοτούσε άλλους λογαριασμούς που είχαμε σε άλλες τράπεζες για να είμαστε συνεπείς στις οφειλές μας. Όταν βέβαια είδαμε αυτό το ποσό, σήμανε με εντολή του Περιφερειάρχη συναγερμό στις οικονομικές μας υπηρεσίες. Ήδη έχει γίνει η αλληλογραφία που απαιτείται και προχωρούμε στην δικαστική πλέον οδό, στην οδό της δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια εχθές του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, πάρθηκε και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να μπορέσουμε πραγματικά να διεκδικήσουμε ποσό 1.300.000 περίπου ευρώ, το οποίο υπεξαιρέθηκε χωρίς να έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση. Αυτά μπορεί που... να επιστρέψει αυτό το ποσό? Δεν σας ακούω. Μπορεί να επιστρέψει αυτό το ποσό? Κοιτάξτε, εμείς κύριε Κανελόπουλε, αυτό το στόχο έχουμε. Δεν θεωρούμε αδιανόητη αυτή την κίνηση, η οποία έγινε με εντολή, όπως έχουμε πληροφορηθεί, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Την θεωρούμε μια αδιανόητη πραγματικά κίνηση αυτή και θα διεκδικήσουμε πίσω τα χρήματά μας. Κανείς δεν έδωσε εντολή στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να μετατρέψει τα χρήματα που είχαμε σε λογαριασμό διαθεσίμων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Κανείς δεν του το είπε αυτό να το κάνει, όσο και αν προσπαθεί να πει ότι έγινε μέσω του PSI, του κουρέματος κτλ. Δεν συνέβη μόνο σε εμάς. Εμείς από την πρώτη στιγμή αναζητήσαμε και άλλα νομικά πρόσωπα. Έχει γίνει στα επιμελητήρια, από όλα τα επιμελητήρια της Μεσσηνίας έχουν πάρθει χρήματα. Έχει γίνει και σε άλλα νομικά πρόσωπα. Θα διεκδικήσουμε, θα πρωτοπορήσουμε, θα μπούμε μπροστά, θα ηγηθούμε αυτού του αγώνα και να είστε βέβαιος ότι θα έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Η παράταξη του κυρίου Δράκου συστρατεύτηκε σε αυτή την προσπάθειά μας. Δεν μπορεί ένας θεσμός, ο οποίος ήδη πλήττεται πάρα πολύ με την περικοπή των ΚΑΠ σε πολύ μεγάλο βαθμό, και όσο και να μειωθούν τα λειτουργικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κύριε Κανελόπουλε, έχει μειώσει κατά 60% τα λειτουργικά της έξοδα. Γίνονται πολύ μεγάλες περικοπές παντού, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τέτοιες κινήσεις σε λογαριασμό που έχει να κάνει με διαθέσιμα της περιφέρειάς μας. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας νύχτα. Να κλείσει τις τρύπες της φοροδιαφυγής, επιχειρία μας η κυβέρνηση, και βάζει σε προτεραιότητα τον στόχο αυτό η εκστρατεία Λερναία Ύδρα κατά της φοροδιαφυγής, σχεδιάζεται μαζί με ένα νέο φορολογικό πλαίσιο από τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη. Εκστρατεία κατά της φοροδιαφυγής ετοιμάζει η κυβέρνηση τον απόϊχο των επεισοδίων της Ύδρας με βάση το νέο φορολογικό πλαίσιο που σχεδιάζει ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης. Από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο ευελπιστούν ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στα σκληρά μέτρα των 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, η απόφαση για έναν ειδικό επικοινωνιακό σχεδιασμό κατά των φοροφυγάδων ελήφθη και στον απόϊχο των επεισοδίων στην Ύδρα που τραυμάτισαν την εικόνα της χώρας, όπως υπογραμμίζουν οι υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές. Άλλωστε, την ανάγκη πάταξης φοροδιαφυγής υπογράμμισε με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις του στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει ως στόχο να μπει ένα τέλος στην ανοχή που δείχνει ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών απέναντι στους φοροφυγάδες. Έως τα μέσα Οκτωβρίου και την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα διατυπωθεί και επίσημα το αίτημα για επιμήκυνση του ελληνικού προγράμματος κατά 2 χρόνια, η κυβέρνηση επιδιώκει
Πρώτον, την ψήφιση των νέων μέτρων στη Βουλή, κάτι που έχει τεθεί ως προϋπόθεση από την Τρόικα για να πει το ναι στην επιμήκυνση. Δεύτερον, να ολοκληρωθεί και να προωθεί στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με το οποίο η κυβέρνηση ευελπιστεί να απορροφήσει και ένα μέρος από τους κραδασμούς που προκαλούν τα επώδυνα μέτρα. Και τρίτον, να έχει καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο για αποκρατικοποίηση εξπρες και θα πλουστεύει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στον χώρο της παιδείας, φαινόμενα εισαγωγής ΑΕ και ΤΕΗ μαθητών που είχαν κατά μέσο όρο βαθμολογίας το 7, το 6 ή ακόμη και το 3, σίγουρα ξενίζουν. Με δεδομένο ότι με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται γενικότερα η ποιότητα, όχι μόνο της ανώτερης και ανώτατης, αλλά και της μέσης εκπαίδευσης, φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας κάνει σκέψη για την επαναφορά της βάσης του 10 ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Υπουργός Παιδείας, μιλώντας μάλιστα στην κρατική τηλεόραση, σημείωσε χαρακτηριστικά πως το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι υπό μελέτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. Παράλληλα, ο κ. Σαρβανιτόπουλος αναφέρθηκε και στα γενά που θα έρθουν με την έναρξη της νέας χρονιάς, αλλά και την διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Προσπαθούμε με την υπάρχουσα δομή και τον εξορθολογισμό του συστήματος να καλύψουμε τα κενά που ενδέχεται να προκύψουν, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Σαρβανιτόπουλος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ, ερωτηθείς για τις μόλις 225 προσλήψεις εκπαιδευτικών για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες θα γίνουν εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Καταρχήν, να πούμε ότι έχουμε περίπου 156.000 μόνιμους καθηγητές στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Έχουμε οι οποίοι μπαίνουν στο καθεστώς, συγγνώμη, σας διακόπτω, στο καθεστώς ειδικών μισθολογίων. Όχι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Όχι. Έχουμε 15.000 αναπληρωτές και φέτος. Και έχουμε και 225 διορισμούς. Προφανώς οι διορισμοί είναι λίγοι. Και κενά μπορεί να υπάρξουν. Και μπορεί να υπάρξουν, εάν μου κάνατε την ερώτηση αυτή την επόμενη χρονιά, τον επόμενο Αύγουστο, θα σας έλεγα κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί όταν έχεις 156.000 εκπαιδευτικούς, 15.000 αναπληρωτές και 16.000 σχολικές μονάδες, υπάρχει τρόπος εξορθολογισμού του συστήματος για να μην υπάρξουν κενά. Ο κ. Σαρβανιτόπουλος μίλησε επίσης και για το ζήτημα της αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών, σημειώνοντας ότι ορίσα μια επιτροπή η οποία θα μελετήσει τη διεθνή εμπειρία, όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, για να μας κάνει κάποιες προτάσεις για το προεδρικό διάταγμα. Το δεύτερο είναι ότι κάναμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα βάλουμε στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου και θέλουμε την συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, γιατί μας ενδιαφέρει η άποψή τους για το θέμα της αξιολόγησης, για το πώς θα γίνει δηλαδή η αξιολόγηση, πώς θα διασφαλίσουμε το αδιάβλητο του χαρακτήρα της, πώς θα διασφαλίσουμε αντικειμενικά κριτήρια και ενδεχομένως ποιος θα είναι και ο φορέας υλοποίησης αυτής της αξιολόγησης. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ο Υπουργός Παιδείας επανέλαβε την ανάγκη εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Θα πρέπει να τονιστεί πως έχει ξεκινήσει μια μελέτη στην οποία θα οριστούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και στη συνέχεια θα υπάρξει διάλογος μέσα στον Οκτώβριο ώστε το Δεκέμβριο να υπάρξουν σχετικές αποφάσεις. Πάντως, ο χάρτης αναμένεται να αλλάξει ριζικά και κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τον πρόεδρο ΤΕΗ της Καλαμάτας. Ανακατατάξεις μπορεί να συμβούν μέσα στο ίδιο το ίδρυμα, τις οποίες ενδεχομένως και εμείς οι ίδιοι να τις προτείνουμε πριν από τους άλλους, πριν αποφασίσουν άλλοι για μας. Μπορεί εμείς. Ναι, θα ανοίξει ο διάλογος και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Σίγουρα δεν θα είναι το ΤΕΗ Καλαμάτας όπως είναι σήμερα. Δεν θα είναι κανένα πανεπιστήμιο, κανένα ΤΕΗ όπως είναι σήμερα. Έτσι, θα αλλάξει ο χάρτης. Μια μέρα μετά από την ανακοίνωση των βάσεων σε ΑΕ και ΤΕΗ και η ζήτηση για την ενοικίαση σπιτιών στην πόλη μας είναι μικρή. Παρά το γεγονός ότι και τα ενίκια έχουν μειωθεί και ο αριθμός των φοιτητών στην πόλη μας ήταν αυξημένος, ακόμα τα πράγματα είναι πεσμένα. Με θετικές ωστόσο είναι προσδοκίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ανακοινώθηκαν χτες οι βάσεις σε ΑΕ και ΤΕΗ με τους ακταίους να είναι αρκετοί στην πόλη μας. Ωστόσο, δεν εμφανίζεται ανάλογη ζήτηση για ενοικίαση σπιτιών, πράγμα που αποδίδεται στην οικονομική δυσχέρεια της εποχής μας. Φέτος, σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι μειωμένο το ενδιαφέρον των γονιών στο να βρουν μια γκαρσονιέρα ή ένα διάρρη για τα παιδιά τους προκειμένου να παρακολουθήσουν τα τμήματα στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου ή στο ΤΕΗ που έχουμε στην Καλαμάτα. Δηλαδή, θα χαρακτήριζα την κίνηση αυτή τη μία μισή μέρα δηλαδή, που έχουν βγει τα αποτελέσματα στο 50% σε σχέση με άλλες χρονιές. Γιατί και πέρσι ήταν μια καλή χρονιά όπου πολλοί έγραψαν τα παιδιά τους εδώ και στη συνέχεια βρήκαν και ένα μικρό διαμέρισμα, γκαρσονιέρα ή διάρρη, προκειμένου να στεγαστούν για τα επόμενα χρόνια της φοιτησής τους. Φέτος μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζω ότι κάποιοι εν μέσω οικονομικής κρίσης ίσως θέλουν να γλιτώσουν αυτό το ενίκιο
του Σεπτεμβρίου, γιατί από τον Οκτώβριο ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα στο ΤΕΗ και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι από το τέλος, κοντά στο τέλος Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα έχουμε πιο έντονο ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να μένουν τα παιδιά χωρίς σπουδές, γιατί το εισόδημα των γονιών έχει μειωθεί δραματικά. Θα πρέπει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι η ζήτηση είναι μέχρι στιγμής μειωμένη, αν και σημαντική είναι η πτώση στο ποσό των ενοικίων, θετική διαμορφώνεται η προσδοκία για τις ενοικιάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ότι οι τιμές έχουν πέσει γύρω στο 20-30% στις μισθώσεις, όχι μόνο των μικρών διαμερισμάτων που προορίζονται για φοιτητές, αλλά και για αυτούς που στεγάζουν τις οικογενειακές τους ανάγκες. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε αυξημένη ζήτηση. Νέα σελίδα επίσημα σήμερα στην υπερπεριφέρεια με τον Μανώλη Αγγελάκη να παραλαμβάνει επίσημα από τον Τάσο Αποστολόπουλο. Σημείο αναφοράς και ο σχεδιασμός για την συνέχεια και την ανάπτυξη στην ζώνη ευθύνης της. Άλλα υγιή σκητάλη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων. Ο Μανώλης Αγγελάκας διαδέχτηκε τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Τάσο Αποστολόπουλο. Φεύγω με τις καλύτερες των εντυπώσεων για την περιοχή και τους ανθρώπους της. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, αγαπητέ Μανώλη, αναλαμβάνει την αποκεντρωμένη διοίκηση σε μια δύσκολη συγκυρία. Εύχομαι ολόψυχα για το καλό της περιοχής και των πολιτών της να τα πας ακόμα καλύτερα από ό,τι εμείς τα πήγαμε. Αναλαμβάνεις μια περιοχή που έχει δύο χαρακτηριστικά. Διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που σπάνια συναντά σε άλλες περιοχές. Πλεονεκτήματα που μπορούν και πρέπει να δώσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τόπο. Διαθέτει επίσης ένα ανθρώπινο δυναμικό, ικανό, άξιο, δημιουργικό, παραγωγικό. Ο Μανώλης Αγγελάκας παρέλαβε τα ενία της αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ περιέγραψε τους στόχους του για την περιοχή. Η στενή συνεργασία με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Εμπιστευόμαστε τις γνώσεις και την εμπειρία των λειτουργών της δημόσιας διοίκησης. Γνωρίζουμε τα προβλήματα των υπαλλήλων και θα ενημερωθούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα με επιτόπιες επισκέψεις. Γνωρίζω τις δυσκολίες που περνούν, όπως άλλωστε όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι Έλληνες. Αλλά οι δυσκολίες αυτές δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για ελάχιστη προσπάθεια ή για ανορθόδοξες πρακτικές. Όπου τις συναντήσουμε θα παταχθούν, ιδιαίτερα τα φαινόμενα διαφθοράς. Θα είμαστε αμήλικτοι σε αυτά. Το γραφείο μου και οι υπηρεσίες μας θα είναι ανοιχτές για να ακούσουμε τα προβλήματά σας. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα εστιάσει σε ζητήματα που θεωρεί πρώτης προτεραιότητας από την ενημέρωση που έχει λάβει το προηγούμενο διάστημα από τους διευθυντές των διευθύνσεων και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών. Η πρόθεσή μου είναι να κινητοποιήσω όσο μπορώ τις υπηρεσίες μας. Καταρχήν, να γνωριστώ με το αντικείμενο. Να πάω, όπως ανέφερα, και στους 12 νομούς της περιοχής ευθύνης, να συναντηθώ και με τους 3 περιφερειάρχες, τους 52 δημάρχους, να κάνω αισθητή την παρουσία του κράτους, να δώσουμε κουράγιο στους Έλληνες, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα, παρά τις δυσκολίες που περνάμε, και να λύσω θέματα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Υποτίθεται ότι πρέπει να είμαι πρακτικός, λιγόλογος και πιο αποτελεσματικός. Ήταν μια τυπική αλλά και παράλληλα ουσιαστική σήμερα διαδικασία και εκδήλωση παράδοση παραλαβή αυτή που έγινε στην Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εμείς να καλησπέρισουμε τον κύριο Μανώλη Αγγελάκα. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο έργο σας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ένα έργο που έχει την αναγκαιότητα της σύνδεσης, της αυτοδιοίκησης των κοινωνιών με το κράτος. Θα είναι το κοντά το κράτος σε αυτή την προσπάθεια? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Εξάλλου θα έλεγα ότι, αφού καλησπερίσω και τους τηλεθεατές, θα έλεγα ότι επιθυμία όλων είναι κάποια στιγμή η Ελλάδα να μην είναι η Αθήνα. Επιθυμία όλων είναι το κράτος να βρεθεί στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά δίπλα στον πολίτη και όχι σε απόσταση. Επιθυμία όλων είναι όσοι θέλουν να λύσουν υποθέσεις να μην ανεβαίνουν στα κέντρα των αποφάσεων, πρώην κέντρα των αποφάσεων, αλλά να υπάρξει μια αποκέντρωση. Αυτό λοιπόν κάνουμε εμείς ως αποκεντρωμένη διοίκηση. Είμαστε η συνέχεια του κράτους στις περιφέρειες. Κατά συνέπεια, και βέβαια θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών, και βέβαια θα συνεργαστούμε με την αυτοδιοίκηση, και βέβαια θα είμαστε σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες που ο νόμος προτάσει. Να έχουμε την εποπτεία και το συντονισμό.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί σίγουρα τα προβλήματα δεν λείπουν και είναι πάρα πολλά. Και πέρα από τα υπόλοιπα, έχετε να αντιμετωπίσετε και την αγωνία των πολιτών που, των πολιτών που ζουν μέσα στην κρίση και που ζουν όλη αυτή την κατάσταση περικοπών, προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Εσείς ουσιαστικά έχετε μια πολύ καλή συνεργασία από την κυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς σας έχει επιλέξει αυτήν την ιδιαίτερα τιμητική θέση. Πώς μπορεί έτσι να αποσυμπιεστεί, έτσι, να το πω λίγο, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, η κοινωνία? Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει να αποδίδει σύντομα το έργο και στη συνέχεια αυτό να μεταφέρεται και στις κοινωνίες? Κοιτάξτε, η βασική προσπάθεια που γίνεται σήμερα από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνηση, την τρικομματική, είναι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Είναι να μπορέσουμε να πάρουμε οξυγόνο, να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος ξανά τις μηχανές της οικονομίας, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες αναπτυξιακές προσπάθειες, να δώσουμε το χαμόγελο ξανά στους Έλληνες. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια, βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Οι εταίροι μας απαιτούν πράγματα τα οποία δυστυχώς τα προηγούμενα 2-3 χρόνια δεν έγιναν, αλλά και πιο πριν αν πάμε. Τώρα είναι μεγάλο θέμα για ανάλυση αυτό και δεν είναι της παρούσης. Αυτό που απαιτούν πια οι πολίτες, δεν ζητούν, απαιτούν, είναι να σταματήσει ο κατήφορος άμεσα, να μπορέσουμε να μπούμε σε μια άλλη λογική, να βρούμε δουλειές για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, να μπορέσουμε να βάλουμε την ανάπτυξη, να δούμε κάποια επένδυση να γίνεται στη χώρα μας, κάποια επένδυση στη Μεσσηνία ειδικότερα. Έτσι λοιπόν εκλαμβάνω την αποστολή μου, να μπορέσω να αφήσω τα γραφειοκρατικά προβλήματα στον χώρο ευθύνης μας. Τα οποία είναι και πολλά, έτσι, πολλές φορές βεβαίως, η γραφειοκρατία μπλοκάρει αρκετά. Βεβαίως. Θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα δείτε ότι εμείς τουλάχιστον ως αποκεντρωμένη διοίκηση θα τρέχουμε με άλλους ρυθμούς. Και το λέω αυτό διότι η προέλευσή μου, επειδή είμαι από τον ιδιωτικό τομέα και εκλαμβάνω αλλιώς τον χρόνο, θα δώσει, πιστεύω θα κινητροδοτήσει μαζί με τους συνεργάτες μου, τους δημοσίους υπαλλήλους, έναν άλλο ρυθμό στη δική μας γραμματεία. Από εκεί και πέρα καθήκον μου είναι να προβάλλω τις κυβερνητικές πολιτικές, καθήκον μου είναι να μεταφέρω στην κυβέρνηση την κοινωνία, τις σκέψεις και τις απόψεις των πολιτών. Και θα το κάνω. Και προς τις δύο πλευρές. Έχετε, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, και καυτές πατάτες στα χέρια σας, με την έννοια ότι η μία μπορεί να είναι το ζήτημα των απορριμμάτων, η άλλη μπορεί να είναι το ζήτημα των επενδύσεων που περνούν και από τα χέρια σας αρκετές. Όλα αυτά πώς θα τα διαχειριστείτε? Κοιτάξτε, ήδη στο θέμα των απορριμμάτων έχουμε αποκαταστήσει μια επικοινωνία τόσο και με το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου όσο και με την περιφέρεια. Θα υπάρξει και πιστεύω συντομότατα σύσκεψη καινούρια υπό την πολιτική ηγεσία του ΙΠΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και θα αποκαταστήσουμε μια επικοινωνία τέτοια για να ξέρουμε προς τα πού βαδίζουμε μέχρι που να δοθεί η οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης. Στα υπόλοιπα ζητήματα που θέτετε, ενημερώνομαι πυρετωδώς, είναι πάρα πολλά τα θέματα των δασών, τα θέματα των αλλοδαπών, τα θέματα της ηθαγένειας, τα θέματα των επενδύσεων που αυτή τη στιγμή δεν είναι άμεσες αρμοδιότητές μας. Εμείς έχουμε εποπτικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Αλλά σημαντικό ορισμένες φορές ό,τι αφορά τις γνωμοδοτήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί και πέρα και αυτά θα τα δούμε με γοργούς ρυθμούς. Θα είμαστε δίκαιοι όπου τα πράγματα είναι καθαρά και όπου έχει τηρηθεί ο νόμος θα τα προχωρούμε γρήγορα. Όπου δεν είναι θα βρεθούμε απέναντι. Αυτός είναι και ο ρόλος μας. Πρέπει να σεβόμαστε το πλούτο του ελληνικού λαού, τα χρήματα του ελληνικού λαού, όμως προσπαθώντας να ξεμπλοκάρουμε τα πράγματα και όχι να τα μπλοκάρουμε προς δόξαν της γραφειοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας. Εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Με δυσκολία τα βγάζουν πέρα οι οικογένειες, αφού πλέον όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα, αλλά δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους. Συχνές είναι οι διαμαρτυρίες που ακούγονται, με τους περισσότερους να εμφανίζονται απεσιόδοξοι για τη γενικότερη οικονομική πορεία της χώρας στο μέλλον. Εδώ και αρκετό καιρό η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που επηρεάζει αρνητικά τις περισσότερες οικογένειες και τον προϋπολογισμό τους. Τα προβλήματα είναι πολλά, το ίδιο και το άγχος, αλλά και ανασφάλεια για το αβέβαιο μέλλον της οικονομίας. Οι περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προσπαθούν να φτιάξουν σχέδια επιβίωσης. Στην προσπάθεια να μην περικόψουν τα απαραίτητα, αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Κρίση υπάρχει παντού. Δηλαδή, εμείς που ζούμε στην Αθήνα την καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ο κόσμος
τουλάχιστον να μην πω οι 8 στους 10 γνωστοί μου είναι όλοι άνεργοι. Εδώ στην Καλαμάτα δεν έχω καταλάβει κατά πόσο υπάρχει η κρίση. Ίσως βλέπω ότι, ας πούμε, και τα μαγαζιά γεμάτα, βλέπω υπάρχει κίνηση, ελπίζω να μην είναι μόνο για το 15 Αύγουστο που λέμε. Πώς να πάει, θα αντιμετωπίσουμε τι να κάνουμε, την κατάσταση θα δούμε. Είπαμε, μένουνε χρήματα. Τουλάχιστον να έχουμε υγεία. Χρήματα μένουν καθόλου. Πάμε και χειρότερα. Τα χρήματα που σπαταλάτε για την οικογένεια μένουν καθόλου. Πού να μείνουν, δεν μείνουν σχεδόν εδώ να πληρώσουμε τηλέφωνα, ΔΕΗ, νερά, αυτά δεν φτάνουν. Εγώ δουλεύω 60 χρόνια και μου κάνανε 726 ευρώ σύνταξη. Να βρα και άραχνα. Οικογενειακός προϋπολογισμός πώς πάει. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω μένουν χρήματα. Πού να μένουν. Νομίζω με μια σωστή οργάνωση μένουν. Μένουν κάποια χρήματα, ωραία. Για ώρες δύσκολες βέβαια, για ώρες ανάγκης. Πώς τα βλέπετε. Μαύρα κάρα. Όπως δηλώνουν οι οικογενειάρχες, όχι μόνο δεν μένουν χρήματα, αλλά δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους, πράγμα που δεν γνωρίζουν αν θα μπορούν να κάνουν στο άμεσο μέλλον. Ούτε τα βασικά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Τώρα μου ήρθε η μέρα, άκου μου ζήναν ένα χαρτί της ΔΕΗ, 305 ευρώ. Χρήματα καθόλου στην οικογένεια ή ξοδεύετε τα πάντα απλά για φόρους, για πληρωμές κλπ. Αυτά φτάνουν τα γνωστά. Δηλαδή. Αυτά. Τα πληρώνουμε όλους τους φόρους. Δεν μένει τίποτα δηλαδή πλέον. Σαν τι να μείνει, γιατί παίρνουμε για να μείνει. Τη στιγμή που δεν παίρνουμε δεν μείνει. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της οικογένειας πώς είναι. Έτσι και έτσι. Μέτρια. Μέτρη. Μένουν, αλλά πολύ ελάχιστα. Δυστυχώς πληρώνουμε υποχρεώσεις και δεν μένει τίποτα. Δυστυχώς. Αλλά μέχρι στιγμής τα βγάζουμε πέρα. Σε λίγο καιρό βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούμε να πληρώνουμε και όλες τις υποχρεώσεις. Μέχρι στιγμής τα βγάζουμε πέρα. Μέχρι στιγμής. Είχε αφήσει εσένα άνεργη γυναίκα. Άνεργη γυναίκα και λέει έλα τώρα με αυτά που σου έμεινε να πάει να περάσεις. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Αδιέξοδο. Εγώ δηλαδή προσωπικά διέξοδο. Τώρα πώς θα βγει, πώς θα εκφραστεί στο άμεσο μέλλον, δεν μπορώ να εκφράσω. Νέες εξελίξεις στο επιμελητήριο Μεσσηνίας με το Αλαλούμ να συνεχίζεται. Εμείς έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας για να μας πει πολλά περισσότερα τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη, καλησπέρα και στους θεατές. Τι γίνεται. Άλλη απόφαση σήμερα. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να σημειώσω κάτι που άκουσα προηγούμενο στο δελτίο. Όσον αφορά τα χρήματα τα οποία υπεξαιρέθηκαν από το λογαριασμό της περιφέρειας και του, που ο κ. Σατούλης είναι οργισμένος και δικαιολογημένος είναι οργισμένος, κάτι τέτοιο να θυμίσω ότι είχε γίνει και με το επιμελητήριο, όπως σωστά είπε η κυρία Νικολάκο, πολλά επιμελητήρια έχουν υπεξαιρεθεί σε εισαγωγικά τα χρήματα. Αλλά να θυμίσουμε και κάτι, ότι και στους δικηγόρους είχαν υπεξαιρεθεί και ο κ. Μαργέλης τα πήρε πίσω. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι παρέμβαση είχε ο δικηγορικός σύλλογος. Μήπως οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν κοιτάξανε να πάρουν πίσω. Για τον κύριο Μαργκέλης πώς θα πήρε πίσω τα δικά του λεφτά. Από πρώτη στιγμή, ναι, και έχει ναι, που το αξίζει πολύ μεγάλο επένδυση αυτό το πράγμα του κύριου Μαργκέλη. Ενώ οι άλλοι τι γίνεται. Όσον αφορά το μελητήριο Μεσσηνίας, το μελητήριο Μεσσηνίας κάτι κατά λεφτά. Είναι και χρήματα των επαγγελματιών. Δεν είναι χρήματα το επιμελητήριο. Αυτό ακριβώς. Και μετά να προσθέσω για τον κύριο Αγγελάκα αυτό που είπε ότι είναι άνθρωπος επιχειρηματίας του επιχειρηματικού χώρου. Χωρίς να θέλω να μειώσω τον κύριο Αποστολόπουλο, βλέπω ότι θα έχει καλή συνέχεια η αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι ο κύριος Αγγελάκας, όπως είπε και ο ίδιος, λέω ξανά, ότι είναι άνθρωπος επιχειρηματίας, βλέπω και πάλι διαφορετική πλευρά τα πράγματα, είναι πιο εκτιμώ ότι θα είμαστε πιο γρήγοροι και επειδή όπως και εσύ ανέφερες και στον ίδιο ήταν μια προσωπική επιλογή του Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού της χώρας, εκτιμώ ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ πιο γρήγορα με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Τώρα όσον αφορά το επιμελητήριο Μεσσηνίας, διότι είναι και ικανότατος ο κ. Αγγελάκης, να μην το ξεχνάμε, έχει περάσει πολλές θέσεις και είναι ικανότατος. Όσον αφορά τώρα το επιμελητήριο Μεσσηνίας, με μια απόφαση σήμερα το δικαστήριο καταργεί την προηγούμενη αναστολή εκτέλεσης η οποία είχε γίνει, δηλαδή αυτό που είχαν ψηφίσει οι 19 σύμβουλοι, που είχαμε ψηφίσει οι 19 σύμβουλοι του επιμελητηρίου και ήταν έκτοτος ο κύριος Αδαμόπουλος με τον κύριο Τζανετέα, του είχε δώσει μια προσωρινή παράταση μέχρι τις 27 όπου θα εκδικαστεί κανονικά η κατάσταση και από το δικαστήριο. Δηλαδή αυτή η απόφαση 27 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί κανονικά από το δικαστήριο. Αυτό δεν αναιρείται. Mm-hmm. Απλώς αναιρείται ότι αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο
αν θα μπορεί να παραμείνει στην. Που δεν, ναι, που του είχε δώσει το δικαίωμα να παραμείνει μέχρι τις 27 του μηνός στο δικαστήριο. Αυτό πράγμα το ανέρε και θεωρείται έκπτωτος και πάλι. Δεν ξέρω αν έφυγε από σήμερα ή από αύριο πάλι πρέπει να παραδώσει την καράκλα και το γραφείο. Τώρα, αυτό το άλλο το οποίο συνεχίζει με το μελητήριο Μεσσηνίας. Τι θα γίνει με τις καράκλες, τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το άλλο. Τώρα από εκεί πέρα είναι οπωσδήποτε αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα στον επιχειρηματικό κόσμο της Μεσσηνίας, ο οποίος στενάζει και τα αποτελέσματα θα μετρήσει την Κυριακή η οποία τελειώνει ο μήνας και τη Δευτέρα που θα έχουμε αναπληρώσει. Για 31 του μηνός έχει την Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Από την Παρασκευή μέχρι Δευτέρα θα επικρατήσει αλαλούμ. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να καταλάβει για άλλη μια φορά ο πρόεδρος, ο Δημήτρης Αδαμόπουλος, ο πρώην πρόεδρος, μέχρι τώρα να τα ξαναπούμε τώρα, ότι και με αυτή την υπόθεση τώρα, όπως είχε πει και ο Θανάσης Τσαμούλης, δεν μπορεί να παραμείνει όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το αλαλούμ. Να σημειώσουμε ότι την προσφυγή στο δικαστήριο την έκανε ο συνδυασμός Καραμπάτου και προσωπικά ο κύριος Καραμπάτος. Για να πέσει ο κύριος Αδαμόπουλος και ο κύριος Τζανατέας και πάλι. Και από εκεί πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα με την καινούργια ψηφοφορία που ενδεχόμενα πρέπει να συγκαλέσουν τη δίκηση του επιμελητηρίου, να δουν αν θα βγουν δύο μέλη, αν θα ξαναπαρετηθεί ή δεν παρετηθεί ο κύριος Μαρκόπουλος, γιατί έχουμε και αυτά τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Μαρκόπουλος παρετείται και ξεπαρετείται. Τώρα τι θα γίνει, τι γίνεται εκεί πέρα, και ο κόσμος απ' έξω γελάει. Τώρα, σε κάποιους που τσέχουν 90 γιαούρτια, πιστεύω στο τέλος θα τα φάμε εμείς. Λοιπόν, για γέλια και για κλάματα. Τα γιαούρτια τα οποία έχουν ξυνήσει, που δεν τα πήρε ο κόσμος και τους έχουν μείνει τα ράφια. Λοιπόν, αυτό βλέπω. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, γεια. Συνεχίζουμε εμείς στα υπόλοιπα θέματα. Ήδη μεγάλες αγορές από 1.500 ευρώ και πάνω, βάσει νόμου, γίνονται αποκλειστικά με επιστωτική ή χρεοκοστική κάρτα ή ακόμη και με επιταγή. Πλέον το ποσό αυτό θα πέσει στα 300 ευρώ. Αυτό είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το σχέδιο, ώστε να μπορέσει να αυξήσει το κράτος τα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα. Το σχέδιο προβλέπει όλες τις συναλλαγές πάνω από τα 300 ευρώ να γίνονται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με την αυτεμπορική, ένα από τα σενάρια που εξετάζουν τα στελέχη του Υπουργείου, προβλέπει ότι όσοι χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα συναλλαγές τους θα έχουν έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ίση με το 3% της δαπάνης. Η σειρά κίνητρα για συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα εξετάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ίση με το 3% της δαπάνης για όσους χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα συναλλαγές. Μάλιστα, στην όλη συζήτηση υπάρχει και ισχυρότερη πρόταση για μείωση του ΦΠΑ κατά 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες για όσους χρησιμοποιούν πιστωτικές χρεωστικές κάρτες για συναλλαγές, κυρίως κάτω των 300 ευρώ. Έτσι, το νέο σχέδιο προβλέπει όλες οι συναλλαγές πάνω από τα 300 ευρώ να γίνονται ηλεκτρονικά. Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα προκαλέσουν πλήγμα στη φοροδιαφυγή, αφού με αυτές θα γίνεται αυτόματη καταγραφή των εσόδων των επιχειρήσεων και βεβαίως των αναλογούντων φόρων όπως ο ΦΠΑ. Τέλος, το παραπάνω μέτρο που είχε εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών η ομάδα Reichenbach προβλέπει ότι κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή με πλαστικό χρήμα, η τράπεζα που μεσολαβεί, πριν αποδώσει τα χρήματα στην επιχείρηση, θα παρακρατά και θα αποδίδει αμέσως το ΦΠΑ στο δημόσιο. Με μια εικόνα ντροπής έρχονται αντιμέτωποι όσοι επισκέπτονται την περιοχή της Βλαχδάς στην Τριφυλία. Στην προστατευόμενη αυτή περιοχή αντικρίζει κανείς σκουπίδια σε ρέματα και ανολοκλήρωτες κατασκευές σύντρευσης, που ιδίως στις νυχτερινές ώρες αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Την εικόνα αυτή ολοκληρώνει η έλλειψη φωτισμού με την αγανάκτηση των κατοίκων και την απάθεια των αρμόδιων να είναι διάχυτη. Ανολοκλήρωτες κατασκευές που αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους στις νυχτερινές ώρες και μπάζα πεταμένα στο ρέμα δημιουργούν μια εικόνα ντροπής στην παραλία της Βλασάδας στην Τριφυλία. Είναι ένα τετράγωνο χτισμένο τσιμέντο, δεν έχει τίποτε από πάνω, περνάει. Το βράδυ, περνάω το βράδυ. Πέσαμε μέσα, σκοτωθήκαμε. Υπήρχε για παροχή νερού. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό το πράγμα. Κάτοικοι, ναι. Γιατί πράγμα είναι εκεί. Εγώ τώρα το είδα αυτό. Δίπλα έχουν κάνει άλλη παροχή νερού. Ο Δήμος το έχει κάνει στην Αυλώνα. Αντί να μαζέψει τα μπάζα, τα ρίξει προς το ρέμα. Και ναι, αυτός. Βλέπουμε ότι έχει μπαζωθεί το γεφυράκι. Βεβαίως. Εδώ το γεφυράκι αυτό είναι μισό μέτρο. Τι θα πάρει άμα γεμίσει από πάνω. Πότε να καθαριστεί αυτό το ρέμα. Δηλαδή τα σπίτια μας θα γεμίσουν νερά και τα χωράφια μας γεμάτα πέτρες. Πρέπει να καθαριστεί για να βρει διέξοδο το νερό το χειμώνα για να μπορεί δεύτερον, προς τη θάλασσα. Εδώ να... έχουμε χελώνες. Όλο αυτό το σκουπίδι και όλο αυτό το κακό που πάει στη θάλασσα. Άρα μολύνεται και θάλασσα. Λοιπόν, λογικό. Η περιοχή είναι νατούρα. Βεβαίως είναι. Είναι νατούρα. Και εσείς ζήτημα αυτό το πρόβλημα δεν είναι ότι κάτι, είναι και οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εδώ στην περιοχή που θεωρείται... Έχουμε ξενοδοχείο από πάνω, κατεβαίνουν για μπάνιο οι άνθρωποι εδώ. Πέραν ότι έχουμε το καλοκαίρι, έχουμε κόσμο.
Αλλά δυστυχώς βλέπω εκεί κοντά στη δρομική γραμμή εγκατάλειψη στην γραμμή του ΟΣΕ. Ναι. Μπάζα τα οποία έχουν πέσει αυτό μέσα ακριβώς. Και όταν γύρισα και είπα ότι αυτό που κόψανε την άσφαλτο και θα τσακίσουν τα αυτοκίνητα, ξέρεις τι απάντηση μου δώσανε, Κατερίνα? Ότι ξέρεις, λέει, βάλαμε το χαλίκι για να κάτσει και μετά θα βάλουμε άσφαλτο. Στην προστατευόμενη αυτή περιοχή, κοντά στη Βρώμα και τη Δυσοδεία που μαυρώνουν την εικόνα της, έρχεται να προσθεθεί η έλλειψη φωτισμού παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις των κατοίκων στις αρμόδιες αρχές. Πάντως, ναι, ζείτε, δηλαδή ο κόσμος ζει. Για όνομα του Θεού, πια. Και είναι και προστατευόμενη περιοχή εδώ πέρα, η Μασάδα, έτσι. Ναι, Νατούρα. Είναι Νατούρα. Είναι Νατούρα, άρα χρήζει ιδιαίτερη προσοχή και γύρω-γύρω. Από ό,τι ξέρω. Από τα πάντα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τι μόνο. Όλο το περιβάλλον. Και δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Ναι. Για το λόγο των εξίσεων. Μετά που φάγανε το γαμπρό μου εδώ, ανοίξανε το σπίτι μου από εκεί. Εγώ μένω με δύο γυναίκες. Δεν πέρασε αυτό ο τουρισμός. Με ενδιαφέρει εδώ ότι άμα θα μας δοθεί το ρέμα, του έρθουν από πάνω όλα, πέτρες, ξύλα, το ένα τέλο. Όλα το νερό. Πρόπερε, ή μπήκε μέσα μέχρι το λαιμό για να τα καθαρίσει. Εδώ μέχρι εδώ για να το βγάλω το νερό, για να καθαρίσω το ρέμα. Ήρθε η νομαρχία μετά. Ζητήσατε από του αρμόδιου. Ήρθε η νομαρχία, το καθάρισε. Έβαλε πολύ τόσο. Από τότε και μετά δεν ξαναπ. Πριν από ένα χρόνο και από τρία χρόνια. Πριν από τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Ήρθε το καθάρισε η μπολντόζα της νομαρχίας και απλά έκτοτε δεν το ξανακαθαρίστηκε και έμεινε έτσι. Τώρα, αυτά δεν μου λέτε άμα θα πάνε και θα κλείσουν όπως είναι οι λιγές, τα γορτάρια. Τι θα γίνει εδώ. Ναι, θα πλημμυρίσουν, λέει. Θα είμαι πάλι εγώ να μπορώ να τα ξανακαθαρίσω, δεν μπορώ. Μα η ηλικία μας πια δεν είναι, Κατερίνα. Περισσότερο, ναι. Άρα βλέπετε εικόνα εγκατάλειψης. Ζήτησα, πήγα μετά το θάνατο του γαμπρού μου που το κάψανε, να βάλω λάμπες εδώ. Για να βλέπω απέναντι εγώ, γιατί έχω ένα ανάπηρο παιδί. Δεν είμαι μόνη μου. Επιστρέφουμε στα αυτοδιοικητικά θέματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τις μέρες αυτές, άλλωστε και τα οικονομικά, στο πλαίσιο της όλης ανησυχίας των Δήμων. Στην τελευταία πάντως συνάντηση του Περιφερειάρχη, Πελοποννήσου με τον Υπουργό Εσωτερικών, τέθηκε και αυτό το θέμα, όπως παράλληλα και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Ο Πέτρος Στατούλης ζήτησε μεγαλύτερη αυτονομία των ερευνητών περιφερειών. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη στη Λιανίδη είχε ο Περιφερειάρχης με αντικείμενο τα οικονομικά και όχι μόνο θέματα. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι νομίζουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υστέρηση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εξαιρετικά σημαντική. Και πάνω απ' όλα το βασικό ζήτημα είναι ότι κανένας πλέον δεν μπορεί να μας πει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Το υπενόησε και η κυρία Νικολάκου και ο κύριος Δράκος. Μέχρι τέλος Οκτώβρη υπολογίζουν να πάρθει δόση στον 31 δις. Υπολογίζουν. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε τα πράγματα είναι τραγικά. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά είναι όλα ανοιχτά τα θέματα. Ο κ. Στατούλης επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης και σημείωσε πως από την πλευρά της κυβέρνησης ζητά το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, περιορισμό των αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αλλά και ενίσχυση της αυτονομίας των ερετών περιφερειών. Δεν ξέρω τι κάνει η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ανοίξει εδώ και καιρό επιστημονικά και επαγγελματικά ένα επίπεδο κλάματος απέναντι στα προβλήματα που έχει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στα προβλήματα που έχει η χώρα μας. Άλλο δεν είχε νόημα. Και παλιότερα που υπήρχαν πολλές δυνατότητες, και εκεί είδαμε τα πράγματα δεν περπάτησαν. Δεν εμπόδισαν στο να φτάσουμε στην κρίση. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές όλοι μας, όλοι εμείς που έχουμε μείνει εδώ, δεν κοιοτεύουμε, θα παραμείνουμε εδώ πέρα, θα κρατήσουμε ψηλά τις σημαίες μας, προκειμένου να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και τον λαό μας. Παρά την κρίση και τις αλλεπάλληλες περικοπές στην αυτοδιοίκηση, σε καλό σημείο φαίνεται να είναι τα οικονομικά του Δήμου Καλαμάτος. Ο ισολογισμός πέρασε σήμερα στη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Και από την Οικονομική Επιτροπή πέρασε ο ισολογισμός του Δήμου της Καλαμάτας, που εμφανίζεται θετικός και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπούχαλης έκανε λόγο για σωστή και χρηστή διαχείριση, όμως υπογράμμισε τις επισφάλειες που ανήκονται γενικά για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης λόγω των αλλεπάλληλων περικοπών. Να είμαστε εντάξει, να σταθούμε ό,τι έχουμε αυτό να μειώσουμε και τους τραχυπόδρομους της υποχρεώσης μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι με την καθυστέρηση που υπάρχουν για τους πόρους από την κεντρική κυβέρνηση, να σας ενημερώσω ότι μόλις το 2012 δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ
από τη ΣΑΤΑ. Αυτή τη ΣΑΤΑ που μας είπε το ίδιο το Υπουργείο να εγγράφουμε αυτό το περιορισμό μας και ήταν η ΣΑΤΑ που πήραμε το 2011, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Έχουν μειωθεί 13% οι ΚΑΠ για το μήνα Ιούλιο και προβλέπεται και μείωση των ΚΑΠ για το μήνα Αύγουστο. Με την περικοπή αυτών των πόρων μπαίνει πλέον και θέμα βιωσιμότητας και για το Δήμο Καλαμάτας. Με τις περικοπές αυτές, αν πραγματικά είναι όπως μας το λένε και για τον Αύγουστο, δεν βγαίνει να πληρωθεί ούτε η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θέμα μπορεί να δημιουργηθεί και για τη στήριξη των υποδομών, αλλά και για την διαχείριση των απορριμμάτων, ακόμα και για τη στήριξη του πρασίνου. Εμείς θα αγωνιστούμε, θα είμαστε εδώ, αλλά δυστυχώς αν δεν αλλάξει κάτι για την χρηματοδότηση των Δήμων, γι' αυτό και γίνεται η κοινή κινητοποίηση που κάνουν οι Δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι βίωνο δυστυχώς το μέλλον για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε διαφορετικό μήκος κύματος ήταν η στάση των μειοψηφιών. Διότι στο προέλεγχο, τον οποίο υποβάλλεται και τα χαρτιά τα οποία έχετε, δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε μια συμπληρωμένη άποψη κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται τα καθέτα εκατομμύρια στις υποχρεώσεις του Δήμου. Επειδή λοιπόν αυτά απαιτούν έναν ειδικό έλεγχο και επειδή υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα ευθυνών, εμείς δεν θα ψηφίσουμε, θα θέσουμε λευκή ψήφο έτσι ώστε να έχουμε το δικαίωμα και να ελέγξουμε και να βρούμε όπου υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το έλεγχο. Εάν έγινε η σύνταξη του ισολογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου ή από ορκωτούς λογιστές ή ομάδα άλλη, πόσο στήχησε, εάν έχει τη δυνατότητα οι υπηρεσίες του Δήμου με μια βοήθεια να καταθέσουν ίδιες τον ισολογισμό. Το Δήμο μας, το Δήμο Καλαμάτα, δεν είναι ακόμα έτοιμο να συντάξει τον ισολογισμό. Έχουμε στήσει και θα πάρουμε ένα άτομο, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, να πάρουμε ένα άτομο το οποίο έχει και εμπειρία και είναι οικονομολόγος από το επιχείρημα που ανακοινώνω τώρα. Οπότε να είμαστε αυτόνομοι ότι ο ισολογισμός του, αν έχει το 12, τουλάχιστον το 13, να σταθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας. Επαναρχόμαστε στα θέματα της εκπαίδευσης και στην προσπάθεια που καταβάλουν οι Δήμοι για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται αυτές του Δήμου Καλαμάτας, παρά το γεγονός του ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν σταλεί τα απαραίτητα χρήματα από το Υπουργείο. Το γεγονός ότι οι πόροι δεν ήρθαν μέχρι τώρα από το Υπουργείο Παιδείας, η αρμοδιότητα όμως υπάρχει στους Δήμους και έτσι εξελίσσεται η όλη προσπάθεια για την συντήρηση και οργάνωση των σχολικών μονάδων εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας Παναγιώτης Νίκας, η κατάστασή τους είναι γενικά πολύ καλή. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, οι γονείς ιδιαίτερα, ότι στο Δήμο δεν ήρθε ούτε ένα ευρώ, δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ από το Υπουργείο μέχρι τώρα για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Εν πάση περιπτώσει, με τις δυνατότητες και τα μέσα που έχουμε, πρέπει να ανταποκριθούμε. Βεβαιώνω ότι τα σχολεία θα είναι σε άριστη κατάσταση στις 11 του μηνός, που θα υποδεχθούμε τα παιδιά, στις 11 Σεπτεμβρίου. Την τελευταία εβδομάδα, την 5η-6η Σεπτεμβρίου, θα γίνει μια σύσκεψη εδώ, για να δούμε αν αυτά τα οποία είπαμε σήμερα και οι οδηγίες που δόθηκαν υλοποιήθηκαν. Τα σχολεία μας συγκεκριμένα, από άποψη υγιεινής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, ίδρυυσης, θα είναι σε άριστη κατάσταση και θέρμανσης. Ως προς τις κατασκευές, να ξέρουν ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε επισκευάσει το νηπιαγωγείο στον Κορδία, θα λειτουργήσει αυτό και πάλι ως νηπιαγωγείο. Το 8ο Δημοτικό Σχολείο θα αλλάξουμε και τη στέγη. Παρέμβαση στη στέγη θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της Βέργας. Έλεγχος θα γίνει στο 7ο Δημοτικό Σχολείο που έχουμε προβλήματα με τους σοβάδες και δημοπρατούμε αυτές τις μέρες και μια σημαντική εργολαβία για την υγρομόνωση σε σχολεία όπου έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, είμαστε μια μεγάλη πόλη, ένας μεγάλος Δήμος. Εδώ έχουμε 11.000 παιδιά τα οποία φοιτούν σε 92 σχολεία. Τα 35 από τα 92 είναι νηπιαγωγεία. Τα 31 είναι δημοτικά σχολεία, τα 12 γυμνάσια και τα 14 λύκεια. Περί τα 11.000 παιδιά λοιπόν φοιτούν στα σχολεία μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να είναι όλα καλά. Συστηματικές και στοχευμένες προσπάθειες με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους που δεν βλάπτουν το περιβάλλον γίνονται για την καταπολέμηση του δάκου στην περιοχή της Μεσσηνίας και Τριφυλίας. Είναι αναγκαίο να υπάρχει σωστή παρακολούθηση από πλευράς των αγροτών σε συνεργασία με τους ειδικούς γεωπόνους, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη όλους τους παράγοντες περιοχής και συνδικών για να επιτευχθεί να άριστο αποτέλεσμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για δακοκτονία σε Μεσσηνία και Τριφυλία, όπου ο πληθυσμός σε αρκετές περιοχές έχει περιοριστεί.
Αντίθετα, σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσμού, είναι αναγκαίο να πάρθουν τα εγκεκριμένα βιολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση του. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ψεκασμού και ήδη βρισκόμαστε στην έναρξη και του δεύτερου δολωματικού ψεκασμού από εδάφους. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε από το πυκνό δίκτυο παγίδων που έχουμε εγκαταστήσει στην παραλιακή ζώνη της Τριφυλίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πληθυσμοί κρατιόνται μέτριοι. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχουμε αύξηση και εκεί δημιουργούνται εστίες. Εστίες δημιουργούνται και στις βιολογικούς ελαιόνες και εδώ σημειώνουμε ότι οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, χρησιμοποιώντας σκευάσματα που επιτρέπονται για την αντιμετώπιση του δάκου στο πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς. Εδώ τονίζομαι ότι η χρήση της μαζικής παγίδευσης, δηλαδή παγίδων, είναι άκρως αποτελεσματική εάν επιλεγεί εγκεκριμένη παγίδα, παγίδα η οποία έχει έγκριση και επιπλέον εάν γίνει σωστή εγκατάσταση και εφαρμογή κατά την εγκατάσταση. Αναρτώντας λοιπόν τον αναγκαίο αριθμό παγίδων στα ελαιόδεντρα και αντικαθιστώντας αυτές τουλάχιστον μία με δύο φορές και αξιοποιώντας άλλα μέσα και φυτοπροστατευτικά τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη βιολογική καλλιέργεια, μπορούν οι βιοκαλλιεργητές μας να εξασφαλίσουν αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς. Έτσι λοιπόν με τη συνδρομή τους αποφεύγουμε τη δημιουργία εστιών και προβλημάτων στο πρόγραμμα δακοκτονίας της ελιάς. Η σωστή παρακολούθηση και καταγραφή των στοιχείων, η ανάλυση των δεδομένων και η συσχέτιση αυτών αξιοποιώντας την εμπειρία των γεωπόνων, τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής, την ποικιλία, το ποσοστό άρδευσης, τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και τη βιοοικολογία του εντόμου και το σωστό χρόνο ψεκασμού, είναι οι απαραίτητες βάσεις για να επιτευχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα. Αυτό θα γίνει με μια μέθοδο φιλική στο περιβάλλον, αποτελεσματική και συνάμα οικονομική. Και για φέτος λοιπόν, παρόλους τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε, επειδή οι αρδευόμενοι ελαιόνες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και η σχετική υγρασία είναι υψηλή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εκτός όμως από την αξιοποίηση και την ανάλυση των στοιχείων των παγίδων, μεγάλη σημασία έχουν και οι δειγματοληψίες που πρέπει να γίνονται για να διαπιστώσουμε αν έχουμε βαθμό προσβολής χαμηλό ή ψηλό, ώστε έγκαιρα και να δίνουμε τους ψεκασμούς, αλλά και όπου υπάρχουν προβλήματα σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των ελαιόνων, να δίνουμε ιδιαίτερη και προσεκτική αντιμετώπιση εξατομικευμένη. Το πρόβλημα με τους Αθήγκανους παραμένει πρόβλημα και με την κατάσταση στο Πολυλαϊκό να παραμένει οριακή. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κινεί τις διαδικασίες για την διοικητική αποβολή τους από την περιοχή. Όπου η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, ο κόσμος διαμαρτύρεται και ορθά. Ο Δήμος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν κατά τις δυνάμεις που έχει. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Δήμος. Πρέπει να υπάρξει οργανωμένη παρέμβαση από το κράτος. Γι' αυτό το λόγο σήμερα επισκέφθηκα τον κύριο Εισαγγελέα, με τον οποίο συζήτησα το θέμα, την κυρία Πρόεδρο Πρωτοδικών, την κυρία Δανίλη, και ενημέρωσα και σχετικά και τον αστυνομικό διευθυντή με έγγραφο. Εμείς από σήμερα ξεκινήσαμε. Τα μηχανήματά μας καθαρίζουν στην περιοχή Παλιάμπελα το πρώην γήπεδο του Παμεσυνιακού, το οποίο προορίζεται να γίνει και πάλι αθλητικός χώρος. Περιμένουμε από το δικαστήριο την απόφαση για τη διοικητική αποβολή. Έχει αργήσει η έκδοση της απόφασης. Προφανώς νομίζω ότι θα επισπευστούν οι σχετικές διαδικασίες, διότι το δημόσιο συμφέρον είναι πρόδειλο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, επειδή το Σάββατο είχαμε πυρκαγιές, οι οποίες οφείλονταν στα παράνομα καλώδια τα οποία είχαν ρίξει πάνω στα σύρματα της ΔΕΗ, έγινε μια παρέμβαση στην περιοχή, ζητήσαμε τη συνδρομή και της ΔΕΗ, μαζεύτηκαν τα καλώδια και οι δρόμοι τους, οι οποίοι είχαν σπάσει Αθήγκανοι, προφανώς για να μην μπορούν να περάσουν εύκολα αυτοκίνητα, αποκαταστάθηκαν. Λοιπόν, οι διαδικασίες προχωρούν. Στέλνω και έγγραφο στον ΟΕΔ, ο οποίος έχει τρία οικόπεδα στην περιοχή, για να προχωρήσει και αυτό σε πράξεις διοικητικής αποβολής και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την εφαρμογή της νομιμότητας μαζί με ανθρωπισμό. Τους Αθήγκανους ούτε τους περιφρονούμε, ούτε θέλουμε να τους πετάξουμε, είναι συνάνθρωποι μας.
Ασφαλώς έχουν και αυτοί δικαιώματα και ανάγκες, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω της κρίσης. Υπάρχει η περιοχή της Μπιρμπίτα, η οποία στήχησε εκατομμύρια ευρώ και είναι κυριολεκτικά εγκαταλελειμμένη. Εμείς έχουμε κάθε διάθεση να συμβάλλουμε ώστε να υπάρξει αποκατάσταση εκεί, να χωρίσουμε και το χώρο, ώστε να μπορούν να πάνε, να έχουν και το νερό, να έχουν και το ρεύμα, να συμβάλλουμε κι εμείς σε όλα αυτά χωρίς να τους ενοχλεί κάποιος. Λυπούμε για το γεγονός ότι θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες διακοπής νερού, διότι και το νερό ή κλέβεται ή έχουν δοθεί παράνομες, παρανόμως παροχές στο παρελθόν. Βεβαίως θα αφήσουμε στην πόλη 2 ή 3 βρύσες για κάποιον που δεν έχει νερό να μπορεί να πηγαίνει και να παίρνει δωρεάν, διότι είναι δημόσιο αγαθό. Αλλά η κατάσταση αυτή, κλέβω ρεύμα, κλέβω νερό, σπάω τους δρόμους, δεν αφήνω κανέναν να ησυχάσει ή δεν αφήνω τον άλλον να πάρει το οικόπεδό του και να χτίσει για τα παιδιά του, αυτή η κατάσταση πρέπει να λάβει ένα τέλος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.